για να συζητήσουμε τόσο το θέμα της ενεργειακής κρίσης και βεβαίως ζητήματα του νομού Αρκαδίας. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αρκαδίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κώστας Βλάσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πατρινού, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ διαζώσεις. Είχαμε και άλλες φορές την ευκαιρία να μιλήσω με δημοσιογράφους στο κανάλι σας και έχω να πω πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο, γιατί βλέπω και οι εγκαταστάσεις αλλά και η δουλειά που κάνετε είναι πραγματικά εκπληκτικές για ένα περιφερειακό κανάλι. Και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα έλεγα ότι βρισκόσαστε εδώ στην Πάτρα. Είσαστε και γιατρός, να το πούμε για όσους τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν. Οπότε θα ήθελα και ένα μικρό σχόλιο σας για την υπόθεση εδώ στην Πάτρα που έχει συγκλονίσει. Μιλάμε για τα τρία κορίτσια. Παρακολουθούσατε πριν και το ρεπορτάζ. Βέβαια, το είδα ζωντανά, αλλά η αλήθεια είναι πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και ειδικά όταν έχουμε να μιλήσουμε για νεαρές, μικρές, παιδικές ψυχές, ο καθένας του μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στεναχωριέται, να λυπάται αφάνταστα. Βέβαια, καλό είναι να μην προτρέχουμε όλοι και να βγάζουμε συμπεράσματα, αυτό έχω να πω, και σαν γιατρός και σαν πατέρας, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο και πρέπει να διερευνηθεί και να φτάσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, γιατί ειδικά αν υπάρχει κάτι από πίσω, είναι καλό για να αποκαλυφθεί, όχι μόνο γιατί πρέπει να ηρεμήσουν και οι ψυχές αυτών των παιδιών, αλλά και γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο να αποτρέπουμε στο μέλλον αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα. Πολύ σωστά. Είμαι σίγουρος πάντως και οι γιατροί, οι γιατροδικαστές και η επιστήμη θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και βέβαια όπου χρειαστεί η αστυνομία για να βρούμε ποια είναι τα πραγματικά αίτια. Πάντως συνεχίζει η έρευνα για τις απαντήσεις, γιατί αυτό είναι το θέμα, να δοθούν απαντήσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε λίγο πριν σας καλωσορίσουμε, στο θέμα του ρεύματος, της ενεργειακής κρίσης που πληγώνει επιχειρήσεις, νοικοκυριά. Είδαμε μάλιστα και ανθρώπους που έχουν μείνει στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα. Έχουν ανακοινωθεί μέτρα από την κυβέρνηση, αλλά είναι αρκετά. Βλέπουμε τους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, να έχουν πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κύριε Πατρινού, είναι μια πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, η οποία πρέπει να τονίσουμε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, αφορά όλη την Ευρώπη. Και αν κάνατε ένα ρεπορτάζ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, θα βλέπατε ότι ίσως είμαστε η χώρα που έχει επιδοτήσει και προσπαθεί να βοηθάει όσο το δυνατόν περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, και άκουσα προηγουμένως και καταστηματάρχη στο ρεπορτάζ σας, ότι αυτό είναι αρκετό. Γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια και αυτό σαφώς σε μια τόσο δύσκολη περίοδο προκαλεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Εγώ θέλω να πω ότι από το περασμένο Σεπτέμβριο η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει 1,7 δισεκατομμύρια στα νοικοκυριά και μάλιστα μέσα στο Φλεβάρι δίνει επιπλέον 350 εκατομμύρια ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να στηρίξει περισσότερο αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά σίγουρα και αυτούς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω εγώ όμως με σαφήνεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή παρακολουθεί και αξιολογεί σε μηνιαία βάση το πώς πάνε όλα αυτά τα δεδομένα και θα πράττει πραγματικά τα καλύτερα για να στηρίξει και τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά, που είμαι σίγουρος, γιατί το βλέπω και εγώ και στα δικά μου τιμολόγια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτούς τους μήνες. Να είναι σίγουρος ο κόσμος και σίγουροι οι συμπατριώτες μας ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να τους στηρίξει. Μήπως να μην κόβεται όμως το ρεύμα, κύριε Βλάση, γιατί παρακολουθήσαμε πριν μια οικογένεια, για παράδειγμα, που είχε και δύο ανθρώπους με προβλήματα κινητικά και όχι μόνο, και κόπηκε το ρεύμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να γίνονται κάποιες εξαιρέσεις? Συμφωνώ απολύτως. Το άκουσα μόλις τώρα από εσάς αυτό. Δεν σας κρύβω ότι δεν είχε φτάσει στην αντίληψή μου, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα υπάρχει συνεννόηση και με την ΔΕΗ, οπότε σε συγκεκριμένες ξεχωριστές περιπτώσεις να πράττει τα δέοντα και να μην αφήνουμε σαφώς συμπατριώτες μας σε τέτοιες συνθήκες. Πάμε λοιπόν τώρα στα της Αρκαδίας, να μιλήσουμε και για ευκαιρίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Μεγαλόπολη μπαίνει στη μεταλιγνητική εποχή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την Αρκαδία? Η αλήθεια είναι ότι η Μεγαλόπολη και οι κάτοικοι της, και αυτό οφείλουμε να το πούμε και να το τονίζουμε συνεχώς, στήριξαν για δεκαετίες την ενεργειακή επάρκεια αυτής της χώρας.
Και αυτό οφείλει να το αναγνωρίζουμε όχι μόνο στην Αρκαδία, αλλά και πανελλαδικά, και το έχει κάνει αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε μια απόφαση πολύ νωρίς. Και ποια ήταν η απόφαση? Το να προχωρήσουμε σε μια πολυνητοποίηση όχι μόνο της Μεγαλόπολης, αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Πολλοί λένε ότι βιαστήκαμε. Αυτό όμως εγώ που θα πω, δεν βιαστήκαμε, αλλά αντίθετα είμαστε πρωτοπόροι σε ένα εγχείρημα στο οποίο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αργά ή γρήγορα. Και εμείς αυτό που κάναμε είναι τι? Να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πάρα πολλά κονδύλια. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 1,7 δις και υπολογίζουμε ότι αυτά θα πολλαπλασιαστούν. Λεφτά τα οποία θα μπουν σε όλες αυτές τις περιοχές για να βοηθήσουν να φτιαχτούν νέες επιχειρήσεις, να φτιαχτούν νέες θέσεις εργασίας και να αλλάξει προς ανατολισμό η περιοχή τόσο της Μεγαλόπολης όσο και της Δυτικής Μακεδονίας. Να σας πω ότι μόλις πριν λίγες μέρες ήρθε κάτω στην Αρκαδία και στη Μεγαλόπολη ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος μάλιστα εξήγηλε διάφορα και συγκεκριμένα μέτρα, όπως την δημιουργία ενός εκθεσιακού κέντρου στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης. Ήταν και ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ κάτω στη Μεγαλόπολη, τη δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου, κάτι το οποίο θέλουν πάρα πολύ πολλοί επενδυτές να βρούνε, γιατί οι επιδοτήσεις για να κάνεις μια επιχείρηση στη Μεγαλόπολη θα φτάνουν και το 80%. Καταλαβαίνετε ότι το κίνητρο είναι τεράστιο για να έρθει κάποιος και να φτιάξει μια επιχείρηση στην Τρίπολη. Και βέβαια να σας πω ότι προχωράμε και στην κατασκευή φυλακών στις Μεγαλόπολεις. Στη Μεγαλόπολη είναι μια δέσμευση της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο το θέλει η τοπική κοινωνία, και νομίζω ότι αν όλα αυτά γίνουν με καλή συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει διαβούλευση με τους πολίτες το τι ακριβώς επιθυμούν, καθώς μπαίνουν όντως σε μια νέα εποχή και πρέπει να δούμε πολύ καλά το πού θα πέσουν τα χρήματα. Υπάρχει διαβούλευση, έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Από εκεί πέρα έχει προχωρήσει η νομοθέτηση μόλις πριν 2 μήνες, που λέει όλα αυτά τα αναπτυξιακά κίνητρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε και στην πράξη πολλά πράγματα. Να πω πρώτα απ' όλα, παραδείγματος χάρη, ότι έχουν προχωρήσει ήδη κάποια προγράμματα ο ΑΕΔ, ακριβώς σαν με ένα μεταβατικό στάδιο για κάποιους που δεν βρίσκονται δουλειά. Αλλά να πω και κάτι σημαντικό, ότι η Μεγαλόπολη είναι η πρώτη πόλη σε όλη την Πελοπόννησο, και όταν λέω Πελοπόννησο δεν λέω μόνο την περιφέρεια Πελοποννήσου, αναφέρω και την Αχαία και την Ηλία, όπου έφτασε το φυσικό αέριο. Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή του φυσικού αερίου. Υπολογίζουμε στο τέλος του 2022 να είναι όλα τα νοικοκυριά συνδεδεμένα με φυσικό αέριο, και μάλιστα μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και όλα τα προγράμματα που έχει βάλει μπρος η κυβέρνηση θα υπάρχει μηδενικό κόστος για όλους τους πολίτες, ούτε καν τέλη σύνδεσης. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το πούμε και να το τονίσουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για τη Μεγαλόπολη, το οποίο βέβαια δίνει και θέσεις εργασίας πέραν της όποιες μείωσης που θα υπάρχει στο καθημερινό κόστος των οικοκυριών. Που όπως είπαμε και πριν, αν σκεφτούμε το ενεργειακό κόστος τώρα, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις αυτή τη σύνδεση με το φυσικό αέριο. Θα προχωρήσει και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, γιατί είναι ένα στοίχημα για την Πελοπόννησο αυτό. Θα σας πω το εξής, ήδη έχει ξεκινήσει στην Τρίπολη και έχουν ξεκινήσει τα πρώτα έργα της αναδόχου εταιρείας στην Τρίπολη, συνεχίζει στην Κόρινθο και από όσο ξέρω τις επόμενες μέρες θα βγει ο ανάδοχος για Καλαμάτα και Σπάρτη. Και σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο οφείλω και να το πω και να τονίσω, πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση, και μιλάμε ειδικά για τις περιφέρειες και κατά δεύτερον λόγο για τους δημάρχους, να στηρίξουν αυτά τα έργα και έμπρακτα να δείξουν ότι ενδιαφέρονται το αέριο να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι, γιατί κακά τα ψέματα θα είναι η ενέργεια με την οποία θα κινούμαστε τα επόμενα 30 χρόνια. Πάμε και σε ένα κομμάτι που αφορά ένα άλλο είδος επένδυσης. Πάμε στα οδικά έργα, γιατί και εκεί η απολιγνητοποίηση έφερε μια νέα χάραξη στον δρόμο Μεγαλόπολη Αρχαία Ολυμπία. Μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Είναι μια πρόταση στην οποία έχω τις ενστάσεις μου, δεν σας το κρύβω, γιατί για μένα προτεραιότητα στη σύνδεση με την Αρχαία Ολυμπία είναι το κομμάτι της παράκαμψης των Λαγκαδίων, δηλαδή μια άλλη χάραξη
η οποία θα συνδέει την Αθήνα μέσω της Τρίπολης, της Βιτίνας και από εκεί στην αρχαία Ολυμπία. Το σίγουρα, ένα έργο σταματά το άλλο, κύριε Βλάση. Δεν θα το πω με σιγουριά, ενδεχομένως να μην το σταματά. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω μεν τις ενστάσεις μου, αλλά δεν θα ήθελα η πραγματοποίηση αυτού του έργου να αποτελέσει την ταφόπλακα για ένα μεγάλο έργο που πάντα το ήθελε η τοπική κοινωνία της Γορτινίας, το οποίο θα έδινε ζωή στη Γορτινία και το οποίο δυστυχώς όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια, 40, το ανακοινώνουν προεκλογικά και δεν το κάνουν ποτέ. Βέβαια, μιλάμε για ένα έργο που μπορεί να φτάνει και το μισό δις. Οπομένως, επειδή εμείς έχουμε μάθει να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά, καλύτερα ούτε να μην ανακάνουμε ανακοινώσεις, να μην τάζουμε, σίγουρα μεθοδευμένα να δούμε αν μπορεί αυτό το έργο να προχωρήσει, γιατί μας ενδιαφέρει με κάθε τρόπο τις τοπικές κοινωνίες να τις βοηθάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ καλά που ήσασταν στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια. Να έχετε υγεία, δύναμη και να πω εδώ κλείνοντας ότι χαίρομαι που εδώ στην Πάτρα υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες αρκάδες. Εγώ είχα την τύχη σήμερα να συνοδήσω και τον Μητροπολίτη Πατρών, τον Χρυσόστομο, που έλκει την καταγωγή του και έχει μεγαλώσει στα δικά μας μέρη. Και βέβαια πάρα πολλοί αρκάδες οι οποίοι έχουν γίνει ένα εδώ με τους Πατρινούς και νομίζω είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.